Με πολλή συγκίνηση σήμερα, πανοσολογιότατε Άγιε Πρωτοσύγγελε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, πραγματοποιούμε ομιλία στην ενορία μας προς τιμήν του ασκητού της Παναγούδας Γέροντος Παϊσίου. Νομίζω πως είναι η πρώτη ομιλία που πραγματοποιείται στην Πάτρα προς τιμήν του Γέροντος Παϊσίου και δεν σας κρύβω την χαρά μου και τη συγκίνησή μου που πραγματοποιείται στην ενορία αυτή που διακονώ με την ευλογία του Επισκόπου μας. Είχα την τιμή να τον γνωρίσω τον πατέρα Παΐσιο από ηλικίας 11 ετών, να τον επισκέπτομαι συχνά με άλλους μαθητάς της Αθουνιάδος Σχολής, να διδασκόμεθα από το μελίρι το στόμα του γέροντος και να παίρνουμε την ευχή του. Και εγώ προσωπικά είχα ιδιαίτερες συνομιλίες και εμπειρίες με τον γέροντα, στιγμές ιερές και πνευματικές, που σημάδεψαν τη ζωή μου και την σήμερα μοναχική και ιερατική διακονία μου. Μας άκουγε με προσοχή, με υπομονή, με αγάπη και μας παρηγορούσε και μας νουθετούσε με γλυκύτητα. Αλήθεια, όσοι τον πλησίαζαν, ένιωθαν και αισθάνονταν αυτή την γλυκύτητα, γιατί είχε μέσα του πολλή αγάπη, την οποία σκορπούσε άφθονα σε όλους που την είχαν ανάγκη. Παρηγορούσε τους πονεμένους, όπως ο ανοιξάτικος ήλιος διώχνει την ομίχλη και θερμαίνει, έτσι και ο γέροντας με το χάρισμα της παρηγοριάς έδιωχνε τη θλίψη και παρηγορούσε κάθε βασανισμένη ψυχή. Μπορούσε να συνεννοηθεί θαυμάσια με ετερόγλωσσους. Ο Θεός τον πρίκησε με το διορατικό και προορατικό χάρισμα, προγνώρισε με τη χάρη του Θεού ενίοτε τον ερχομό των επισκεπτών, την διάθεση, την πνευματική κατάσταση, το όνομα, τον τόπο καταγωγής, το θέμα που τους απασχολούσε, το παρελθόν και το μέλλον τους. Είχε δική του τηλεόραση, πνευματική τηλεόραση και έβλεπε ακόμη κάποιο πρόσωπο που ήταν μακριά του. Αλλά και το χάρισμα των Ιάσεων έλαβε ο γέροντας, θεράπευε πολλές και ανίατες ασθένειες. Πόθος του βαθύς ήταν να σωθούν ψυχές αθάνατες. Βοηθούσε πολύ τους νέους να γίνουν καλοί κληρικοί, καλοί μοναχοί, εργάτες του αμπελόνος του Κυρίου. Αγαπούσε την πατρίδα, αγωνίστηκε για αυτήν και επεσήμενε τους κινδύνους. Γνώριζε πολλά χωρίς να έχει κάνει ιδιαίτερες σπουδές. Ήταν ευχάριστος, φιλόξενος, ελεήμων και ταπεινός. Θυσιαζόταν για την αγάπη προς το πλησίον. Ήταν ένας άνθρωπος τέλειος, ένας άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν τον σύγχρονο Άγιο έχουμε σήμερα την τιμή και την χαρά να μας ομιλήσει ο Αγιορείτης Ιερομόναχος ο πατήρ Δαβίδ, ο οποίος εγνώρισε από κοντά τον γέροντα και είχε την ευλογία να τον επισκέπτεται συχνά από τα μαθητικά του χρόνια. Ο πατήρ Δαβίδ κατάγεται από την Πάτρα, γνώριμος και αγαπητός σε πολλούς συμπολίτες μας. Από τη μικρή του ηλικία έσπευσε και αυτός το Άγιον Όρος από την αγάπη που είχε για το τιμημένο Ράσο στην Αθωνιάδα σχολή, και εκεί εμαθήτευσε και επεράτωσε τα γυμνασιακά του σπουδάς. Μετά από την αποφύτισή του, αρνήθηκε να επιστρέψει στον κόσμο καθώς βλέπουν οι αγιορείτες πατέρες, παρέμεινε στη Μονή του Πλουμουσίου, όπου έλαβε το αγγελικό σχήμα, χειροτονήθη διάκονος και πρεσβύτερος. Μάλιστα η διακονική του χειροτονία ετελέστη με άδεια της Μονής και με την παρουσία του Ηγουμένου της Μονής στην πόλη μας, στο ναό του πρωτοκλήτου Αγίου Ανδρέου, από τον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Πατρών Χειρών Νικόδημο. Τώρα βρίσκεται σε μια μικρά συνοδεία στη σκήτη των Καρεών, ζώντας των βίων της ασκήσεως. Σήμερα όμως βρίσκεται κοντά μας, με την άδεια και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Κυρίου Χρυσοστόμου,
για να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε έτσι περισσότερο τον Άγιο Γέροντα, να μας πει τις εμπειρίες του, μιας και τον επισκεπτόταν πολύ συχνά, και να μας μεταφέρει στην Παναγούδα. Πατέρα Δαβίδ, σας ευχαριστούμε πολύ που κάνατε τόσο κόπο να έρθετε και να μας ομιλήσετε σήμερα για τη μορφή και την ζωή του Γέροντος Παϊσίου. Να με συγχωρέσετε που έκανα μια μικρή εισαγωγή, αλλά το θεωρούσα ειδικό μου χρέος για τη συμβολή του και στο δικό μου, στη δικιά μου πνευματική μου πορεία. Ας έχετε και εσείς, Πατέρα Δαβίδ, την ευχή του, αλλά και όλοι εμείς οι οποίοι σήμερα κατακρίσαμε αυτόν τον ναό προς τιμή του Γέροντος Παϊσίου. Μετά το πέρας της ομιλίας θα έχουμε την ευκαιρία για 10 λεπτά να απολαύσουμε τη μορφή του Γέροντος Παϊσίου από διάφορες απροσδόκητες φωτογραφίες, ενώ ταυτοχρόνως θα τον ακούσουμε να ψέρνει σε αγρυπνία που έγινε στην Παναγούδα κατά την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η ηχογράφηση είναι πρόχειρη που έγινε συμπτωματικά με ένα απλό φορητό κασετόφωνο από ένα μικρό παιδί του οποίου ο γέροντας δεν αρνήθηκε την επιθυμία του να τον ηχογραφήσει. Πατέρα Δαβίδ, σας παρακαλώ να ανέβετε στο βήμα και να μας μιλήσετε για την αγιασμένη μορφή του Γέροντος Παϊσίου. Πανουσιολογιότατε Άγιε Πρωτοσύγγελε της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και σεβαστέ μου Άγιε Πνευματικέ στα παιδικά μου χρόνια Πατέρα Σημεών, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, με τις δυνατές πρεσβείες του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου Πολιούχου της πόλεως αυτής, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας Κυρίου Χρυσοστόμου, γνωστού για τα φιλόθεα, φιλάγια, φιλομόναχα και φιλάνθρωπα αισθήματά του και την ευγενή πρόσκληση του απαιτών αγαπητού μου συμμαθητού και φίλου Πατρός Θεοδοσίου, προϊσταμένου του Ιερού Ναού αυτού, βρίσκομαι απόψε πλησίον σας για να σας μεταφέρω για λίγο στον Αγιοτρόφο και Αγιότεχνο Άγιον Όρος και να σας παρουσιάσω ένα ευώδες άνθος, τον μακαριστό γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη. Κάποτε σε μια σύναξη μοναχών ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος είχε πει: «Εγώ ακόμη δεν έγινα μοναχός, αλλά γνώρισα μοναχούς». Αυτό τον λόγο του Αγίου μπορώ και εγώ να τον πω αυτή την ώρα. Μοναχός με όλη τη σημασία της λέξεως ακόμη δεν έγινα, αλλά γνώρισα τι σημαίνει να είναι κανείς μοναχός στο πρόσωπο του Πατρός Παϊσίου. Θυμάμαι μικρό παιδί όταν ήμουν και πάτησα τα χώματα του Αγίου Όρους την πρώτη μέρα που έφτασα, αφού προσκύνησα τη μεταμόρφωση στο Κουτλουμούσι, κατηφόρησα προς την Παναγούδα και εκεί στο γεφυράκι πριν το κελί βλέπω έναν γέροντα με ένα σακίδιο στην πλάτη. Τον ρωτάω αν πηγαίνω καλά για τον γέροντα Παΐσιο. «Τι να τον κάνεις αυτόν», μου λέει. «Εσύ πήγες να προσκυνήσεις τον Άγιό σου στη Θεσσαλονίκη. Εγώ τα χάσα γιατί με έλεγαν Δημήτρη και όταν πέρασα από τη Θεσσαλονίκη νύχτα δεν είχα τον χρόνο να προσκυνήσω». Πριν προλάβω καλά-καλά να απαντήσω, με ρωτάει πάλι: «Τι κάνει ο φίλος μου ο πατήρ Νικόδημος εκεί στην Πάτρα?» Συνειδητοποίησα τότε ότι είχα μπροστά μου το γέροντα Παΐσιο και πήρα μεγάλη χαρά. Καθίσαμε πιο πέρα σε ένα λιβαδάκι και μιλήσαμε. Και εκείνη την ημέρα, αλλά και όποτε καθόμουν αργότερα στο υπαίθριο αρχονταρίκι της Παναγούδας, έχοντας δίπλα μου το μακαριστό γέροντα, το θεωρούσα τη μεγαλύτερη ευλογία του Θεού στη ζωή μου, ως να μίλαγε ο ουρανός και ήμουν πάντοτε όλος αυτιά. Πάντοτε τον θυμάμαι με το χαμόγελό του, όσο κουρασμένος και να ήταν, να υποδέχεται τους προσκυνητές με έναν καλό λόγο για όλους.
δημιουργούσε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, πολλές φορές και με φυή και διακριτικά αστεία που χαιρόσουν να ακούς. Ακόμη και όταν σε παρατηρούσε για ατοπήματα, έβλεπες την αγάπη του και δεχόσουν τα πάντα. Ήταν ολόκληρος μια ανεξάντλητη προσφορά στον πόνο του κάθε ανθρώπου που θα τον πλησίαζε. Παραμέριζε κάθε δικό του πόνο, ξεχνούσε τον εαυτό του για να σκύψει στην πληγή του άλλου. Θυμάμαι ιδιαίτερα την περίοδο που υπέφερε από βαριές αρρώστιες και βασανιζόταν, δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα του, δεν έδιωξε κανέναν. Τον έβλεπα να ακούει τον κάθε προσκυνητή, να ξεχνάει την ταλαιπωρία του και να προσφέρει τον εαυτό του στον πόνο του αδελφού του. Και όταν αποχωρούσε αυτός, υπέφερε πάνω από 20 λεπτό για να βάλει σιγά σιγά την κύλη του μέσα, γιατί είχε βγει από την ορθοστασία. Και αυτό συνέβαινε πολλές φορές καθημερινά. Από αυτές τις φιλοτιμίες του γέροντα, συγκινήθηκε και ο ίδιος ο Θεός και τον πλούτησε με τη χάρη του και έγινε σημείο αναφοράς για την εποχή μας, ένα πρόσωπο που σφράγισε με την παρουσία του τη ζωή της Εκκλησίας μας. Έχουν υποθεί πολλά και έχουν γραφεί περισσότερα για τον μακαριστό γέροντα. Πολλοί πατέρες τον έζησαν και ωφελήθηκαν και μίλησαν για τη ζωή του. Όσοι δεν τον γνώρισαν έχουν ακούσει για τον γέροντα. Γι' αυτό δεν θέλω να σας κουράσω με επαναλήψεις, αν και η μνήμη ενός δικαίου είναι πάντοτε ωφέλιμη. Αλλά θα αναφέρω στην αγάπη σας αυτά που συγκίνησαν εμένα από το πρόσωπο του πατρός Παϊσίου, αυτά που χαράχθηκαν στη μνήμη μου. Καλό είναι να πούμε πρώτα λίγα για τη ζωή του, για να έχουμε σαφέστερη εικόνα για το πρόσωπό του. Ο γέροντας λοιπόν γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1924, ανήμερα της Αγίας Άνης, στα Φάρασα της Καπαδοκίας. Στη βάπτισή του, οι γονείς του θέλανε να του δώσουν το όνομα του παππού του Χρήστος. Αλλά ο ιερέας του χωριού τους, ο Άγιος Αρσένιος, ο Χατζιεφεντής όπως τον έλεγαν, γυρίζει στη γιαγιά του και της λέγει «Ε, Χατζιάνα, εσένα τόσα παιδιά σου βάπτισα, δεν θα δώσεις και εσένα το όνομά μου?» Μετά γυρίζει στους γονείς και τους λέει «Καλά, εσείς θέλετε να αφήσετε άνθρωπο στο πόδι του παππού του. Εγώ δεν θέλω να αφήσω καλόγερο στο πόδι μου». Και γυρίζει στην ουνά και της λέγει «Αρσένιο να το πεις». Και μαζί με το όνομα του έδωσε και την ευχή του Άγιος Αρσένιος. Και ήταν ένα πρόσωπο που επηρέασε ευεργετικά όλη τη ζωή του γέροντα, διότι αντί για παραμύθια και ιστορίες, άκουγε για τη ζωή του και τα θαύματα του Αγίου Αρσενίου. Μέσα του γεννήθηκε θαυμασμός και αγάπη για τον Χατζιεφεντή, όπως τον έλεγαν, και ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός και να του μοιάσει. Τον επόμενο μήνα, αφού γεννήθηκε ο γέροντας, έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Όλοι οι φαρασιώτες μαζί με τον Άγιο Αρσένιο πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Μετά από πολλές ταλαιπωρίες εγκαταστάθηκαν τελικά στην Κόνιτσα. Από τους γονείς του, μαζί με το γάλα που θύλαζε, έμαθε και την ευλάβεια προς τον Θεό. Περισσότερο όμως ευγνωμονούσε τη μητέρα του, από την οποία διδάχθηκε πολλά πνευματικά, όπως έλεγε. Για παράδειγμα, τον συμβούλευε να μην θέλει να νικά τους συμμαθητές του στα παιχνίδια και ύστερα να υπερηφανεύεται, ούτε να επιδιώκει να μπαίνει πρώτος στη γραμμή, γιατί όπου και να έμπαινε, είτε τελευταίος είτε πρώτος, το ίδιο ήταν. Θυμάμαι που μας έλεγε ότι όταν ήμουν μικρός, τα περνούσα τα άλλα τα παιδιά στο τρέξιμο και εκείνα δεν με άφηναν να τρέξω και με έδιωχναν. Με έλεγαν προσφυγόπουλο. Πήγαινα στη μάνα μου με κλάματα. «Τι έχεις και κλαις», μου έλεγε εκείνη. «Δεν με αφήνουν τα παιδιά να τρέξω», της έλεγα. «Θέλεις να τρέξεις? Να, αυλή, τρέξε». «Γιατί θέλεις να τρέξεις εκεί, για να σε βλέπουν οι άλλοι και να σου λένε μπράβο? Αυτό έχει υπερηφάνεια».
Τότε σκέφτηκα, δίκιο είχε η μάνα μου. Ήμουν τότε τρίτη δημοτικού. Με αυτές τις συμβουλές γαλουχήθηκε στην ταπεινοφροσύνη από μικρός και η οποία πάντοτε τον διέκρινε μέχρι τέλους. Ακόμη του έμαθε η μητέρα του την εγκράτεια, να μην τρώγει δηλαδή πριν από την ώρα του φαγητού όποτε ήθελε. Τον βοήθησε να αποκτήσει εργατικότητα και νοικοκυροσύνη. Της ουνιστούσε να προσέχει τη συμπεριφορά του προς τους άλλους, να μην τους λυπεί. Όλη η οικογένεια δύο φορές την ημέρα προσευχόταν μαζί, μπροστά στο εικονοστάσι. Η μητέρα του όμως συνέχιζε να προσεύχεται και όταν έκανε τις εργασίες του σπιτιού, λέγοντας την ευχή. Ακολουθώντας το παράδειγμα των γονέων του, έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται, να εκκλησιάζεται. Αργότερα έλεγε ο γέροντας, «Ο μεν πατέρας μου με αγαπούσε γιατί είχα κλείσει στα τεχνικά και έπιαναν τα χέρια μου, η δε μητέρα μου για την μικρή ευλάβεια που είχα». Χαριτωμένες είναι οι παιδικές ασκήσεις που έκανε από αγάπη στο Θεό. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε ένα τετραβάγγελο και το μελετούσε καθημερινά. Μάζευε πάλι σε ένα κουτί όσους βίους Αγίων έβρισκε. Μόλις γύριζε από το σχολείο, δεν ήθελε να φάει. Πρώτα πήγαινε, άνοιγε το κουτί και διάβαζε για τους Αγίους του. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, φοβούμενος μην αφήνει τα μαθήματα του σχολείου, τους έκρυβε, αλλά ο μικρός Αρσένιος έβρισκε άλλους. Κάποτε μια γειτόνισά τους τον ρώτησε, «Παιδί μου, έφαγες τίποτα σήμερα?» «Δεν έφαγα, τι να φάω, αφού η μητέρα μου βράζει όλα τα φαγητά στην ίδια κατσαρόλα, και το κρέας και τα νηστίσιμα. Γίνεται να είναι νηστίσιμο μετά το φαγητό?» Στις μεγάλες γιορτές άναβε το καντιλάκι και έμενε άγρυπνος προσευχόμενος. Ο μεγάλος αδελφός του πολλές φορές τον εμπόδιζε και τον έβαζε με το ζόρι κάτω από τις κουβέρτες. Όταν ήταν Τετάρτη Δημοτικού διάβαζε σε ένα ξυναξάρι ότι όταν φοβάσαι ένα τόπο πρέπει να συχνάζεις εκεί για να διώξεις τον φόβο. Ο μικρός Αρσένιος φοβόταν όταν περνούσε από το κημητήρι. Έτσι αποφάσισε να πάει εκεί τη νύχτα για να του φύγει ο φόβος. Καθώς διηγούνταν αργότερα, είδα από την ημέρα ένα άδειο τάφο. Μόλις νύχτωσε, η καρδιά μου χτυπούσε, αλλά πήγα και μπήκα στον τάφο. Στην αρχή δυσκολεύτηκα, ένιωσα μεγάλο φόβο, μετά όμως συνήθισα. Κάθισα αρκετή ώρα και προσευχόμουν. Μετά πήρα θάρρος και άρχισα να γυρίζω από μνήμα σε μνήμα. Πρόσεχα όμως να μην με δουν και με περάσουν για φάντασμα. Αυτό ήταν. Πήγα τρία βράδια και μετά μου έφυγε ο φόβος. Συχνά κατέφευγε ο μικρός Αρσένιος στο δάσος για να προσεύχεται απερίσπαστα. Όλα τα παιδικά και τα νεανικά του χρόνια τα πέρασε με αμεριμνησία και αγώνες ασκητικούς. Στη συνέχεια ήρθαν τα δύσκολα χρόνια του πολέμου, της κατοχής και του εμφυλίου. Τότε πέρασε δυσκολίες και κινδύνους. Πριν παρουσιαστεί στο στρατό το 1945, παρακάλεσε την Παναγία, «Ας ταλαιπωρηθώ, ας κινδυνεύσω, μόνο σε παρακαλώ να μην σκοτώσω άνθρωπο και να αξιωθώ να γίνω μοναχός». Πράγματι, η Παναγία τον άκουσε και πήρε την ειδικότητα του διαβαστού και έτσι έχοντας τον ασύρματο απαλλάχθηκε από την ένοπλη συμμετοχή στον πόλεμο. Πέρασε πολλές ταλαιπωρίες στη διλοχία που υπηρετούσε. Από τις κακουχίες του πολέμου κινδύνεψε πολλές φορές γιατί η αυτοθυσία του, δηλαδή το να μπαίνει αυτός μπροστά και όχι άλλοι που είχαν οικογένειες, είχε γίνει παροιμιώδης. Τελικά, αφού υπηρέτησε την πατρίδα για μια πενταετία, το Μάρτιο πήρε το απολυτήριο του στρατού. Έφτασε στο Άγιον Όρος για να εκπληρώσει την επιθυμία του να γίνει μοναχός. Στην αρχή πήγε στο κοινόβιο του Εσυγμένου. Εκεί έγινε μοναχός με το όνομα Αβέρκιος. Μας έλεγε αργότερα ότι εκεί οι πατέρες είχαν μεγάλη αδελφική αγάπη. Ο καθένας κοιτούσε πώς να αναπαύσει τον αδελφό του. Έβλεπε στο λαυσαϊκό και το γεροντικό ξεδιπλωμένο μπροστά σου. Στη συνέχεια
Έμεινε στη Μονή Φιλοθέου κοντά στον πατριώτη του Παπασάβα, όπου εκάρει μικρόσχημος μοναχός με το όνομα Παΐσιος, προς τιμήν του Μητροπολίτου Κεσαρίας Παϊσίου του Δευτέρου, ο οποίος καταγόταν από τα Φάρασα. Στη συνέχεια, ενώ ετοιμαζόταν για αναχωρητική ζωή, η χάρις του Θεού τον έφερε στη Μονή Στομίου, στην Κόνιτσα, όπου βοήθησε στην ανακαίνιση του Καμένου Μοναστηριού, αφού ολοκλήρωσε την αποστολή του με πολλούς κόπους και εμπόδισε την δράση των Ευαγγελικών στην περιοχή. Επόμενος σταθμός του ήταν η Μονή του Σινά. Εκεί σε ένα ασκητήριο των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης πέρασε τα καλύτερα καλογερικά του χρόνια με πλήρη ακτιμοσύνη. Βυθίστηκε στην προσευχή παρόλη την μανία του διαβόλου. Λόγοι όμως υγείας τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει το Θεοβάδι στον όρο Σινά και έρχεται στην Ιβυρίτικη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου που ήταν πολύ ερημική. Εκεί έφτιαξε πλάι στο κελί των Αγίων Αρχαγγέλων μια ξυλοκατασκευή, ένα καλυβούδι όπως το έλεγε ο ίδιος και αγωνιζόταν τις νύχτες αγρυπνώντας. Παλαιά ασθενειά του που τον βασάνιζε χρόνια, μια βαριά μορφή βροχιεκτασίας τον αναγκάζει να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να χειρουργηθεί. Εκεί το 1966 γνωρίζει τις νοσοκόμες που αργότερα με τη βοήθειά του ίδρυσαν το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μετά λόγω του ξηρού κλίματος επιλέγει τα κατουνάκια να ησυχάσει. Στη συνέχεια επιστρατεύεται και έρχεται να βοηθήσει στην επάνδρωση της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα. Κάθεται για λίγο μέσα στη Μονή και μετά την κοίμηση του Παπατίχωνος του γέροντός του μένει στο καλυβάκι του Τιμίου Σταυρού στην κάτω καψάλα. Εκεί έζησε 11 χρόνια και το 1980 εγκαταστάθηκε στο καλυβάκι της Παναγούδας μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Περιληπτικά αυτή ήταν η πορεία και η σταθμή του γέροντα. Εμείς αξιοθήκαμε να τον γνωρίσουμε στην τελευταία φάση της ζωής του, στην Παναγούδα, όπου όριμος πλέον και πλήρης Θείας Χάριτος είχε αρχίσει τον εξάντητο δόσιμο στους πονεμένους ανθρώπους. Πολλοί ενθουσιάζονται όταν ακούν όσα θαυμαστά έκανε είτε ζωντανός είτε μετά την κοίμησή του. Αυτά όμως ήσαν καθαρά ενέργεια της Θείας Χάριτος. Το θέμα είναι να ψάξει κανείς τι ήταν αυτό που τράβηξε αυτόν τον πλούτον της Θείας Χάριτος πάνω στον πατέρα Παΐσιο. Τι βρήκε πάνω του ο Θεός και συγκινήθηκε και του έδωσε τόση βαριά κληρονομιά. Περισσότερο εκεί θέλω να σταθώ, γιατί αυτά τα στοιχεία της ψυχής του γέροντα συγκίνησαν και εμάς και τρέχαμε διψασμένοι κοντά του. Πολλά χρόνια ήμουν αρχοντάρης στη Μονή Κουτλουμουσίου και πολλά θαυμαστά άκουγα τον γέροντα από τους προσκυνητές. Ήταν πλέον στο επίπεδο του φυσιολογικού τα θαύματα που ακούγαμε όλοι οι πατέρες. Αυτό που μας συγκινούσε ιδιαίτερα ήταν το ψυχικό του μεγαλείο. Ήταν ένας άρχοντας πνευματικός. Είχε μία σχέση με το Θεό πέρα από τυπικότητες και καθήκοντα και αναγκαστικά πρέπει. Τον συγκινούσε και τον έλειωνε κυριολεκτικά η μεγάλη αγάπη του Θεού. Τα πάντα του μίλαγαν για αυτή την αγάπη και με φιλότιμο που τον χαρακτήριζε ιδιαίτερα προσπαθούσε να ανταποκριθεί σε αυτή την αγάπη δίνοντας και την τελευταία ρανίδα του αίματός του. Όταν ήμουν κοσμικός μου έλεγε όλη η προσπάθεια και ο στόχος στην πνευματική μου ζωή ήταν να προσέχω τον εαυτό μου. Τι κάνω, τι λέω, τι σκέπτομαι, πώς αντέδρασα σε κάτι, ποια πάθη με πολεμούν και πιο περισσότερο, αν λύπησα κανέναν. Έκανα δηλαδή ένα συνεχή έλεγχο στον εαυτό μου και έβλεπα μεγάλη ωφέλεια από αυτό. Στο χωριό μου πνευματικό δεν είχαμε. Μια φορά πήγα 9 ώρες δρόμο για να βρω έναν πνευματικό. Έτσι λοιπόν είχα πολλή εξέταση του εαυτό μου και λιγότερο προσευχή. Όταν ήλθα στο περιφόλι της Παναγίας, άφησα κάπως την προσοχή και ασχολήθηκα πολύ με την προσευχή.
Είπα μέσα μου, τώρα στο περιβόλι της Παναγίας είμαι πιο ασφαλής και άφησα τον πολύ έλεγχο. Έβλεπα όμως σιγά σιγά να βγαίνουν από μέσα μου καινούργια κουσούρια και δεν είχα πολύ ωφέλεια. Έτσι κατάλαβα ότι φταίει που δεν πρόσεγα τον εαυτό μου και υπήρχαν στα δευτέρια μου ακόμη πολλά πάθη γραμμένα και μάλιστα κρυφά. Γι' αυτό μας προέτρεπε πάντοτε να προσέχουμε τον εαυτό μας ακατάπαυστα και να αγωνιζόμαθε. Έτσι έλεγε, βλέπεις τα χάλια σου και αισθάνεσαι ως ανάγκη το έλεος του Θεού και το ζητάς με πόθο. Σκέπτεσαι από την άλλη την αγαθότητα του Θεού, την αγάπη Του, τι έκανε για μένα, πόσο πόνεσε για μένα. Βλέπεις και την αθλειότητά σου από την άλλη, αναστενάζεις και η προσευχή σου φουντώνει. Η προσευχή πρέπει να μας γίνει ανάγκη, να μιλάμε με τον Θεό, γιατί δεν θα έχουμε κάτι γλυκύτερο να κάνουμε. Δυστυχώς πολλοί προσπαθούν να καθαριστούν με μηχανικό τρόπο. Διαβάζουν μερικά βιβλία, αρχίζουν μηχανικά την ευχή για να αποκτήσουν τη συνήθειά της, χωρίς να προσέχουν με ακρίβεια τα πάθη τους, και βλέπεις πολλούς που έχουν τη συνήθεια της ευχής να σκοντάφτουν σε χοντρά πράγματα και λες γιατί. Μοιάζουν σαν τα ρολόγια που τα κουρδίζεις και κάνουν τικ-τακ συνέχεια και δεν αισθάνονται ως ανάγκη το έλεος του Θεού. Αν ήταν να καθαρίζεται έτσι η καρδιά, θα πηγαίναμε στο χειρουργείο, θα τη βγάζαμε και θα την πλέναμε με ρολ. Η καρδιά καθαρίζεται με ταπεινούς αναστεναγμούς. Ένας ταπεινός αναστεναγμός ζυγίζει όσο ένας κουβάς δάκρυα. Αν συμβεί κάτι στον αγώνα μας ή μας πουν μια κουβέντα, να μην τα περνάμε αφορολόγητα, με αδιαφορία, ούτε να ρίχνουμε το βάρος των άλλων. Έστω και λίγο, κάπου θα έχουμε σφάλι και πρέπει να το βρούμε. Αν μου πει κάποιος για παράδειγμα ότι είμαι υποκριτής, δεν θα πω μέσα μου κακό να έχεις. Θα ψάξω να βρω αν έδωσα αφορμή, κάτι που δεν πρόσεξα, έστω και αν δεν έχω λογισμό υποκρισίας. Ο άλλος δεν φταίει. Εξάλλου, οι πτώσεις μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Βγαίνουν όλα στην επιφάνεια και σιγά σιγά γίνεται καλή εργασία. Με αυτές τις συμβουλές έβαζε ο μακαριστός γέροντας γερά θεμέλια μέσα μας για τον πνευματικό αγώνα. Και θα ήθελα να σε εξομολογηθώ, το ότι γνωρίσαμε τον πατέρα Παΐσιο είναι και προνόμιο ευλογία Θεού, αλλά είναι και εμπόδιο στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, όποιος δοκίμασε τον χρυσό δεν μπορεί να αναπαυθεί στο ασήμι και στον χαλκό. Και δυστυχώς στις μέρες μας κυκλοφορεί πολύς χαλκός και μπρούτζος, λιγότερο ασήμι και σπάνια χρυσός. Καταλαβαίνετε ότι το πρόσωπο του γέροντα έγινε ηλιδία λίθος για να κρίνουμε τις διάφορες καταστάσεις που εμφανίζονται στον εκκλησιαστικό μας χώρο. Για παράδειγμα, αναφέρω το βασικό χαρακτηριστικό στη σχέση του με το Θεό και τους ανθρώπους, το φιλότιμο. Όπως υπόθηκε από πολλούς, αυτό το φιλότιμο ως λαϊκό τον ανέδειξε ευεργέτη, ως στρατιώτη ήρωα και ως μοναχό Άγιο. Η πνευματική αυτή λεπτότητα και ευαισθησία που είχε και ξεπερνούσε το καθήκον και την υποχρέωση, ακόμη και αυτή την αργιοτελή αγάπη, και έφτανε στην αρχοντική αγάπη. Μια έκφραση που τη χρησιμοποιούσε συχνά και ο ίδιος και εννοούσε αυτό το ξεχύλισμα της αγάπης που αγκαλιάζει τα πάντα. Όπως σας είπα στην αρχή, τον θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν υπέφερε από την κύλη. Δεν ήθελε στην αρχή να χειρουργηθεί. «Ας έχω κάτι», έλεγε. «Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις κάτι, να υποφέρεις εσύ και να μην παρακαλείς για αυτό τον Θεό, αλλά να παρακαλείς για τους άλλους». Ακούει ο Θεός πολύ αυτή την προσευχή αυτού που πάσχει και ζητά για τους άλλους να γίνουν καλά. Τον είχα δει πολλές φορές όρθιο ή ακουμπισμένο σε δύο πλάγια ξύλα που στηρίζονταν στον εξωτερικό τοίχο του κελιού του, έτσι ημιόρθιο να μαζεύει τον πόνο του επισκέπτου, ενώ ο ίδιος έκρυβε τον πόνο του
και μετά που έφευγαν να προσπαθεί για αρκετή ώρα να συμμαζέψει την κύλη του που είχε ξεχυλώσει προς τα έξω. Στη συνέχεια να έρχονται άλλοι πονεμένοι και όταν έφυγαν πάλι με πόνο να την συμμαζεύει. Και αυτό συνέβαινε για αρκετά χρόνια. Σας εξομολογούμε, αυτό με είχε συντρίψει. Ξεχνούσε τον εαυτό του, την προκοπή του, το δικαίωμά του ως ασθενής να αναπαυθεί για λίγο και έλεγε με πόνο «Χριστέ μου, άσε με εμένα, μη με υπολογίζεις, κοίταξε τους ανθρώπους που βασανίζονται». Αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, ούτε το είδα ποτέ σε άλλον, ούτε το άκουσα, ούτε το είδα πουθενά γραμμένο. Και σας ρωτώ, είναι δυνατόν να μην συγκινηθεί και ο ίδιος ο Χριστός? Είναι δυνατόν να μην τον πνίξει με την αγάπη του? Είναι δυνατόν να του χαλάσει χατήρι ο Χριστός? Γι' αυτό και οι προσευχές του ήταν καρποφόρες. Γι' αυτό και ο απλός κόσμος τον είχε στήριγμα και παρηγοριά. Αλλά και εμείς οι μοναχοί τρέχαμε διψασμένοι δίπλα του. Και αυτό που συνέβαινε με την κύλη του, την οποία τελικά με το ζόρι δέχτηκε να εγχειρήσει, το ίδιο έκανε αργότερα και με την ακατάσχετη αιμορραγία που είχε. Μου έλεγε, όταν τον έπιανε η αιμορραγία, ήταν σαν να άνοιγε μια βρύση και να έτρεχε το αίμα σωριδών. Εξαντλούταν από αυτή και την νηστεία του ποτέ δεν την κατέλυε. Ούτε τον κόσμο εμπόδιζε να έρχεται. Κρεμόταν τότε από το φράχτη της καλύβης ή ξάπλωνε σε μια σανίδα στην αυγή εκεί και ξεχνούσε τον εαυτό του για να του πει ο κάθε πονεμένος την ταλαιπωρία του. Ζούσε τα προβλήματα των ανθρώπων και πολλές φορές πεταγόταν στον ύπνο του τον λιγοστό για να προσευχηθεί ιδιαίτερα για κάποιο πρόβλημα. Μαρτυρούν μερικοί πατέρες ότι η ίδια η Παναγία τον είχε προτρέψει σε αυτή τη διακονία των πονεμένων και εκτελούσε αυτή την επιθυμία της Παναγίας με πολύ φιλότιμο. Ο ίδιος γευόταν την πίκρα των πονεμένων, αλλά οι άνθρωποι γέμιζαν χαρά και γλυκύτητα. Μια άλλη βασική συμβουλή που μας έδινε ήταν να γίνουμε εργοστάσιο καλών λογισμών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα λόγια του. Όλα να τα αντιμετωπίζετε με καλούς λογισμούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Να έρχεσαι πάντα στη θέση του άλλου. Τότε μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά. Αν δεν κάνετε έτσι, αν δεν φερθείτε με πνευματικό τρόπο, τότε θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι, θα επιτρέψει ο Θεός από αγάπη. Άλλη φορά μας είχε τονίσει το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Η αγάπη ουλογίζεται το κακόν. Ακόμα και στις χειρότερες περιπτώσεις, να μην επιτρέπουμε στην ψυχή μας να εισέλθει κακός λογισμός, μας έλεγε. Και μας ανέφερε τότε την περίπτωση του προφήτη Δανιήλ, που τον έριξε ο βασιλιάς Δαρίος στο λάκκο των Λεόντων, και όταν το πρωί πήγε ο Δαρίος στον λάκκο και άνοιξαν τον λάκκο για να δει αν έφαγαν τον Δανιήλ τα λιοντάρια, φώναξε από πάνω. «Δανιήλ, ο δούλος του Θεού του ζώντος, μπόρεσε ο Θεός σου να σε διαφυλάξει από τον στόμα των λιονταριών?» Και ο προφήτης απήντησε «Βασιλεύ εις τους αιώνας ζήθη». Σχολίασε τότε ο γέροντας, αν ο προφήτης Δανιήλ είχε κακούς λογισμούς θα του έλεγε «Δεν τρέπεσαι λίγο, με έριξες να με φάνε τα λιοντάρια και έχεις την ανέδεια να με ρωτάς τώρα τι κάνω?» Αλλά είχε πάντα καλό λογισμό. Γι' αυτό και ο Θεός πληροφόρησε τα λιοντάρια και στους τρεις παιδες δρόσισε την κάμινο. Ένας καλός και ταπεινός λογισμός κάνει τα λιοντάρια αρνάκια και το καμίνι το μετατρέπει σε παραδεισένια δροσιά. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματά μας με υπομονή και ταπεινό λογισμό για να μπορεί να μας βοηθά η χάρις του Θεού. Άλλη φορά μας είπε χαρακτηριστικά ότι ένας ευσεβής λογισμός ισοδυναμεί με μια ολόκληρη αγιορείτικη αγρυπνία. Από την ποιότητα των λογισμών φαίνεται όλη η πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Σε πολλούς έφερνε ως παράδειγμα μια εικόνα για να κατανοήσουν το θέμα. Οι λογισμοί είναι σαν τα αεροπλάνα που πετούν στον αέρα. Αν δεν τους δώσει σημασία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να προσέχουμε να μην δημιουργούμε μέσα μας αεροδρόμιο και προσγειώνονται.
έβλεπα πολλούς προσκυνητάς που έμεναν στο μοναστήρι και τον επισκέπτονταν, που είχαν απρόσεκτους λογισμούς και χαλασμένους. Ασχολούντο και πρόσεχαν τι κάνει ο Πατριάρχης, τι κάνει ο τάδε δεσπότης ή ο τάδε ηγούμενος και πολλά άλλα τέτοια πράγματα. Σε μια επίσκεψή μου ρώτησα τον γέροντα πώς αντιμετωπίζει αυτές τις περιπτώσεις, γιατί εγώ δυσκολευόμουν όταν με πολιορκούσαν με τέτοιες ερωτήσεις. Πρέπει, μου λέει, όταν ο άλλος έχει χαλασμένο λογισμό, με καλοσύνη και ταπείνωση να προσπαθούμε να τον διορθώσουμε. Τους βάζω την αμφιβολία για το λογισμό τους. Βρίσκω ελαφρυντικά και δικαιολογητικά για τους άλλους. Προσπαθώ να τον προβληματίσω, να τον επαναφέρω στην αγάπη και να μην πιστεύει στο λογισμό του. Πρέπει, Πάτερ μου, να διορθώνουμε τους χαλασμένους λογισμούς και να τους επαναφέρουμε στην αγάπη. Δυστυχώς, πολλοί πνευματικοί συγκατατίθενται ή τους χαλάνε περισσότερο το λογισμό. Δεν τους βάζουν να έρθουν στη θέση του άλλου και έχει γίνει ο κόσμος ένα τρελοκομείο. Αντιμετώπιζε ο γέροντας πολλά περιστατικά με ανθρώπους που πίστευαν ότι τους έλεγε ο λογισμός. Μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος, αν πιστέψει στο λογισμό του, έρχεται σε τρέλα και ο μοναχός φτάνει σε πλάνη. Είναι μεγάλη μάστιγα στον κόσμο που δίνουν εμπιστοσύνη στο λογισμό τους, γιατί μετά γεννιόνται πολλές ψυχικές ασθένειες, αλλά και σωματικές. Ήρθε ένας, μου είχε πει, που τον πόνεσε λίγο το σώμα του και του μπήκε ο λογισμός ότι είχε καρκίνο. Πήγε στο γιατρό, τον εξέτασε και δεν είχε τίποτα. Όχι, λέει, ο γιατρός λέει ψέματα. Ήρθε εδώ κλαίγοντας, τι θα κάνουν τα παιδιά μου, η γυναίκα μου, κάνε προσευχή, Πάτερ, γιατί θα πεθάνω. Τον ρωτώ τι του είπαν οι γιατροί. Μου λέει ότι είπαν πως δεν έχει τίποτα. Αλλά τι, εγώ δεν καταλαβαίνω ότι κάτι έχω, αφού έχω. Βρε, ο λογισμός σου είναι, του είπα, δεν έχεις τίποτα. Όχι, έχω. Και από τη στενοχώρια του, το τι θα γίνει η οικογένειά του, αν θα πεθάνει, δεν είχε ύπνο και τον πιάνει πόνο στο στομάχι και τότε αναγκαστικά πήρε φάρμακα. Πέρασε από εδώ και ένας άλλος φοιτητής. Είχε πιστέψει στο λογισμό του ότι είχε μικρό κεφάλι και ότι θα του πέσουν τα μαλλιά και τι θα κάνω, θα γίνω θέαμα και θα με κοροϊδεύει ο κόσμος και όλοι θα με κοιτάνε, γιατί να με κάνει έτσι ο Θεός. 2,5 ώρες, Πάτερ μου, τον είχα και του έλεγα ότι είναι του λογισμού του και ότι το κεφάλι του είναι μεγαλύτερο από το δικό μου και ότι έχει πυκνά μαλλιά. Μέχρι και μεζούρα του έφερα και τα μετρήσαμε και το δικό του ήταν 2 δάχτυλα μεγαλύτερο. Και εκείνος συνέχιζε να μην το πιστεύει. Τον έβαλα να τα μετρήσει και ο ίδιος, τα ίδια, και πάλι δεν ξεκολούσε από το λογισμό του. Αναγκάστηκα να του μιλήσω λίγο έντονα. Παιδεύονται οι άνθρωποι από μόνοι τους και ταλαιπωρούνται. Τι σου είναι ο λογισμός? Ενώ αν υπάρχει λίγο ταπείνωση, ο ταπεινός λογισμός ελκύει τη χάρη του Θεού και τότε ξεμπερδεύονται τα πράγματα. Ο γέροντας, επειδή άκουγε πολύ κόσμο, είχε μεγάλη εμπειρία και μας έλεγε πολλά περιστατικά για το θέμα των λογισμών. Ερχόντουσαν και απλοί άνθρωποι απονήρευτοι που τους χαιρότανε πολύ. Με επισκέφθηκε ένας νεαρός που ερχόταν για πρώτη φορά. Χτύπησε το σιδεράκι και βγήκα έξω. Τον ρώτησα τι θέλει και μου απήντησε. Θέλω το γέροντα Παΐσιο. Είναι εδώ? Και εγώ του λέω τότε, όχι, έχει πάει στις Καριές να αγοράσει τσιγάρα. Και ο νεαρός με απλότητα μου είπε, καλά, Πάτερ, δεν πειράζει, θα τον περιμένω τον παππούλη μέχρι να επιστρέψει. Και σχολίασε ο γέροντας την απλότητα του νεαρού, που δεν έβαλε κακολογισμό και να πει, μπα, καπνίζει ο γέροντας, δεν ντρέπεται και κάνει και τον μοναχό. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν εργοστάσιο κανόνων λογισμών, που τα πάντα του μιλούσαν για το Θεό, αλλά και τις δυσκολίες των ανθρώπων τις έκανε δικές του. Σε μερικά περιστατικά που μας έλεγε για να ωφεληθούμε πνευματικά, παρουσίαζε άθελά του και το δικό του εσωτερικό κόσμο, την ποιότητα της ψυχής του. Θα σας πω ένα ωραίο περιστατικό και προσέξτε περισσότερο τον ίδιο το γέροντα πώς σκεπτόταν. Μια μέρα ήρθε ένας νεαρός, έδειχνε ευλαβής
και με παρακαλούσε πολύ να τον πάρω για υποτακτικό. Εγώ του εξήγησα ότι δεν κρατώ υποτακτικούς. Από τον πολύ κόσμο του λέγω θα γίνεις γκαρσόν για να κερνάς τους ανθρώπους και όχι μοναχός για να κάνεις τα πνευματικά σου. Επιπλέον έχω και πολλές παραξενιές και πολλές αδυναμίες και θα σε βλάψουν αντί να σε ωφελήσουν. Γι' αυτό δεν μπορώ να σε πάρω. Δοκίμασε σε κανένα μοναστήρι. Τελικά με τα πολλά τον έπεισα και γύρισε τα μοναστήρια. Μετά από λίγες μέρες καθόμουν εδώ στην αυλή και έτρωγα δύο ντομάτες χωρίς λάδι που είχα κόψει σε ένα πιάτο και λίγο παξιμάδι. Σκεπτόμουν τις ευεργεσίες του Θεού προς εμένα, σκεπτόμουν που μου χάρισε ο Θεός ένα ωραίο σπιτάκι σε ένα τόσο πολύ όμορφο μέρος που θα το ζήλευαν πολλοί πλούσιοι για να το έχουν και να παραθερίζουν. Είναι δικό μου, χωρίς να πληρώνω ενίκιο κάθε μήνα που δυσκολεύονται οι καημένοι άνθρωποι τόσο πολύ. Έβλεπα ότι έχω την καθημερινή μου τροφή χωρίς να δουλεύω σε εργοστάσια, όπως πολλοί αδελφοί μου έξω στον κόσμο. Είμαι σε ένα τόπο και έχω καλούς αδελφούς και αγωνίζονται. Έτσι είχα τέτοιους λογισμούς που με είχαν συνεπάρει και με είχε πιάσει ένα γλυκό παράπονο για τη δική μου αχαριστία στις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού και έκλαιγα μην μπορώντας να φάω άλλο. Ενώ λοιπόν βρισκόμουν σε αυτήν την κατάσταση, ήρθε ξαφνικά έξω από τη φράκτη μου ο νεαρός που ήρθε πριν λίγες μέρες για να τον κρατήσω υποτακτικό. Αμέσως, για να μην με δει κλαμμένο, μπήκα στο κελί, άφησα το πιάτο, έπλυνα λίγο το πρόσωπό μου, σκουπίστηκα και μετά πήγα να του ανοίξω. Αυτός πειραγμένος μου λέει, ώστε λοιπόν κάνεις και τον ασκητή. Έτρωγες το κρεατάκι σου και μόλις με είδες αμέσως κρύφτηκες για να μην σε δω. Τώρα κατάλαβα ποιος είσαι. Εγώ έβαλα τα γέλια και δεν είπα τίποτα, αλλά θαύμασα πώς σκέφτηκε και τι λογισμούς καλλιεργούσε. Ο γέροντας πολλές φορές ήταν λυπημένος, διότι έρχονταν άνθρωποι που υπέφεραν γιατί δεν είχαν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής τους και ήταν σε μια κατάσταση άγχους. Αν κανείς μου έλεγε συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, θα δει ότι τα πράγματα πάνε όλα κανονικά, αφού θα πιστεύει ότι θα υπάρχει και συνέχεια, ότι υπάρχει και η άλλη ζωή. Διότι ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό και στη Βασιλεία Του, καταδικάζει αιώνια τον εαυτό του και η ψυχή του μένει απαρηγόρητο σε αυτή τη ζωή. Τίποτε δεν μπορεί να τον παρηγορήσει και είναι όλο στενοχώρια. Οι δε ψυχίατροι που λένε να κάνουν ψυχαγωγία, του δίνουν και χάπια για να ξεχάσουν, λένε, λίγο στο άγχος τους. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, τότε καταλαβαίνει ότι αυτή η ζωή είναι μάταιη, είναι για να παιδαγωγηθούμε, να περάσουμε τις εξετάσεις. Δεν θα βγάλουμε ρίζες εδώ. Όλοι θα φύγουμε. Ούτε ήρθαμε εδώ για να καλοπεράσουμε. Όταν ο άνθρωπος τοποθετεί τον εαυτό του στην πραγματική ζωή, όλα τα χαίρεται. Χαίρεται που ζει, χαίρεται που θα πεθάνει. Όχι γιατί βαρέθηκε τη ζωή του, αλλά χαίρεται που θα πεθάνει και θα πάει κοντά στον Χριστό. Μου ήρθε εδώ ένας γυμνασιάρχης συνταξιούχος, ήταν και θεολόγος και μου είπε, «Γέροντα, η γυναίκα μου έχει καρκίνο και οι γιατροί λένε πως ενδείκνυται να κάνει μια εγχείρηση». Αλλά και αυτό δεν γνωρίζουν αν έχει θετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό ήρθα να μου πείτε τι πληροφορία έχετε. Θα ζήσει ή θα πεθάνει. Γιατί θα κοστίσει η εγχείρηση 2 εκατομμύρια. Αν ζήσει, καλώς. Αν όχι, εγώ τα θέλω τα χρήματα να ζήσω τη ζωή μου. Να μην τα δώσω τζάπα τόσα χρήματα. Μετά θα δυσκολευτώ. Πώς θα κάνω τη ζωή μου. Πες μου εσύ, μου λέει, τι να του πεις αυτουνού. Θεολόγος και θέλει να ζήσει τη ζωή του, αδιαφορώντας για τη γυναίκα του. Ό,τι και να του πεις, δεν θα καταλάβει τίποτα. Ολόκληρη ζωή και δεν κατάλαβε το νόημα της ζωής. Ο γέροντας έβρισκε πολλές φορές χαριτωμένους τρόπους για να πει ή να παροτρύνει κάποιον σε κάτι. Είχε έρθει μια φορά ένας νεαρός επισκέπτης, ο οποίος γνώριζε έναν πατέρα από τη Μονή. Γενωμένη συζητήσεως, επειδή ο νεαρός δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ του, τον προέτρεψε ο μοναχός να εξομολογηθεί και να βάλει μια πνευματική αρχή.
Ο νεαρός ήταν ανέντοτος, όσο κι αν φιλότιμα τον πίεσε ο μοναχός. Την άλλη μέρα κατέβηκαν προς επίσκεψη του γέροντα. Βρήκαν τον γέροντα στον κήπο του να τον σκάβει. Τον χαιρέτησε ο μοναχός και του λέει: «Γέροντα, τι κάνετε εκεί?» «Να, πάτερ μου, εξομολογώ τον κήπο μου». «Δηλαδή, γέροντα, ο κήπος χρειάζεται εξομολόγηση?» «Είδα, παιδί μου, ότι όταν τον εξομολογώ, δηλαδή όταν τον σκάβω, πετάω τα άχρηστα χόρτα και τα αγκάθια και τις πέτρες, βγάζει επίσημα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να εξομολογούμεθα και να εξομολογώ κι εγώ τον κήπο μου». Ο νεαρός κατενθουσιάστηκε με την ωραία απάντηση του γέροντα και είναι περιττό να πούμε αν τελικά εξομολογήθηκε. Είναι πολλά τα χαριτωμένα και διδακτικά περιστατικά του γέροντα. Έμπαινε στην ψυχή του άλλου απαλά, με διάκριση και σεβασμό, και βοηθούσε στη μεταμόρφωση της ψυχής. Κάποτε ήμασταν 5-6 πατέρες και καθόμασταν έξω από το κελί του στην μπροστινή πλευρά και μας έλεγε διάφορα. Εκείνη την ώρα έρχεται ένας νεαρός με μακριά μαλλιά, με φουλάρι στο λαιμό, και έμοιαζε για αναρχικός. Μας πλησίασε και με έναν τρόπο ανεδί ρωτά: «Πού είναι αυτός ο Παΐσιος?» Ο γέροντας σηκώθηκε και τον πλησιάζει. «Τι τον θες, βρε παλικάρι?» του λέει. «Τον θέλω», του απαντά εκείνος. Στην αριστερή τσέπη, στο πουκάμισό του, είχε ένα πακέτο τσιγάρα. Τα πιάνει ο γέροντας και του λέει: «Τι έχεις εδώ μέσα, το τετραβάγγελο έχεις?» «Όχι, τσιγάρα», του απαντά. Και τα βγάζει και του προσφέρει: «Θες κανένα?» «Όχι, ευχαριστώ», του λέει ο γέροντας. Εμείς όλοι κοιτούσαμε τον γέροντα και γελούσαμε. Κατάλαβε ο νεαρός ότι αυτός ήταν ο πατήρ Παΐσιος. «Θέλω να μου πεις», του λέει, «πώς με λένε?» Ο γέροντας γυρίζει προς εμάς, ξύνοντας μηχανικά το κεφάλι του, και μας λέει: «Πώς σε λένε, βρε παλικάρι, πώς σε λένε?» «Πώς τα λένε εκείνα», λέει, «τα φανάρια εκεί στην Αθήνα που σταματούν τα αυτοκίνητα και μετά τα αφήνουν να περνάνε?» Εμείς τότε γελούσαμε και λέμε: «Γέροντα, εννοείται το Σταμάτη και το Γρηγόρη?» «Ναι, βρε παλικάρι, Γρηγόρη σαν να σε λένε», λέει. Πράγματι τον έλεγαν Γρηγόρη, και όταν τον άκουσε τα έχασε και ζήτησε αμέσως να τον δει ιδιαιτέρως. Φύγαμε και εμείς και μείνανε μόνοι. Πέρασαν αρκετοί μήνες και τον είδα έξω από την πύλη του μοναστηριού. Δεν θύμιζε καθόλου το παλιό παρουσιαστικό του. Είχε μία αναλύωση. Γι' αυτό και δίστασα. Είχα απορία και τον ρώτησα: «Συγγνώμη, μήπως πριν από μήνες είχατε επισκεφθεί τον γέροντα Παΐσιο, γιατί μου θυμίζετε κάποιον?» «Ναι, πάτερ μου, μήπως αυτός που σας θυμίζω ήταν ένας που μιλούσε με ανέδεια στο γέροντα?» «Ε, ναι, κάπως έτσι», του λέω. «Εγώ το ζω, πάτερ ήμουν. Θυμάμαι μια φορά ήμουν μπροστά που μίλαγε σε έναν προσκυνητή και του είπε μια ωραία και διδακτική εικόνα. Όταν το καζάνι είναι πάνω στη φωτιά και χοχλάζει, τότε οι μύγες δεν πλησιάζουν. Όταν όμως βγει από τη φωτιά, τότε πλησιάζουν και πέφτουν μέσα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ψυχές. Όσο είναι κοντά στο πνευματικό και στα μυστήρια της Εκκλησίας, οι δαίμονες κοιτούν από μακριά. Όταν όμως απομακρυνθούν από την Εκκλησία, τότε και αυτό να προσέχεις». Συχνά ο γέροντας, με παραδείγματα από τη φύση και τη ζωή, συνέπλεκε με απλότητα χαριτωμένες ιστορίες και αστεία για να γίνεται η διήγηση ευχάριστη και να τονίσει κάτι πνευματικό. Δεν επεδίωκε να κάνει το δάσκαλο, αλλά είχε μια ικανότητα να μετατρέπει άσχετες συζητήσεις σε πνευματικές. Επέμενε πάντα στη μετάνοια και στην εξομολόγηση και προέτρεπε τους προσκυνητές σε αυτό, για να είμαστε στην ίδια συχνότητα, όπως έλεγε. Πριν από την εξομολόγηση το μυαλό είναι θολωμένο και δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Αν του ζητούσε ασθενής να προσευχηθεί για την υγεία του, του συνιστούσε να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Ως ισχυρότατο φάρμακο για όλες τις ασθένειες και όλες τις περιπτώσεις υποδείκνυε την μετάνοια. Αυτή αποτελούσε τον πυρήνα των λόγων του. Ο εαυτός μας έλεγε: «Έχει ατέλειωτη δουλειά. Η μετάνοια δεν τελειώνει ποτέ». Ιδιαίτερα σε εμάς τους μοναχούς έλεγε να αντιθούμε τη μετάνοια και την ευλάβεια. Ένας που προσπαθεί να γίνει καλύτερος
επηρεάζει και τους γύρω του, αλλά και όλον τον κόσμο. Είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει. Έχουμε μερίδιο ευθύνης. Το καταλαβαίνεις, μου έλεγε. Σας ομολογώ ευθέως ότι μου είχε μεγάλη κάνει εντύπωση η μεταστροφή εκατοντάδων ανθρώπων. Γύριζαν στο Χριστό και στην Εκκλησία Του, έπειτα από τη γνωριμία Τους με τον Πατέρα Παΐσιο. Έπαιρναν την ευχή Του και γινόντουσαν άλλοι άνθρωποι. Τα βουνά των προβλημάτων Τους γινόντουσαν παιδιάδες. Όλα τα χρόνια που διακονούσαν στη Μονή, πέρασε πλήθος ανθρώπων με πληθώρα προβλημάτων και η χάρη του Θεού που κατοικούσε απαρεσάλευθα στο Γέροντα παρηγορούσε τους πάντες. Ένα περιστατικό που έγινε γνωστό σε όλη την περιοχή θα σας πω για να θαυμάσετε τι εξουσία πνευματική είχε ο Γέροντας. Είχε έρθει από το Άργος ένας που είχε παραλυσία 30 χρόνια και ήταν στο καροτσάκι καθυλωμένος. Φιλοξενήθηκε στην Ιερά Μονή Γρηγορίου. Τότε βρέθηκε εκεί ένας προσκυνητής, Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας από την Αμερική, ο οποίος τον συμπόνεσε και του είπε ότι αναλαμβάνει τα έξοδα να τον στείλει στην Αμερική να θεραπευτεί, γιατί η ιατρική έχει προχωρήσει στην μεταμόσχευση των νευρικών κυττάρων. Ο παραλυτικός προβληματίστηκε γιατί είχε μεγάλη επιθυμία να ξανασταθεί στα πόδια του. Οι πατέρες της Μονής του έλεγαν να μην πάει γυρεύοντας και χειροτηρεύσει την κατάστασή του. Αυτού όμως είχαν φουντώσει οι λογισμοί μέσα του. Γι' αυτό θέλησε να ρωτήσει τον Γέροντα Παΐσιο, γιατί είχε ακούσει πολλά για αυτόν. Την επόμενη μέρα μαζί με έναν πατέρα της Μονής ανέβηκε σε όχημα και πήγε στις Καριές. Είχε ειδοποιηθεί ο Γέροντας, ανέβηκε και αυτός πολύ πρωί στο φωνάκι της Μονής και άκουσε το λογισμό του. Ο Γέροντας τον σταύρωσε με το λείψανο του Αγίου Αρσενίου στο κεφάλι. Μετά γονάτισε στη γη και έπιασε τα ατροφικά πόδια του και τα ασπάστηκε λέγοντας «Ποδαράκια, ποδαράκια, αυτά θα σε πάνε στον παράδεισο και δεν το καταλαβαίνεις». «Κοίταξε Κώστα», του λέει, «στην Αμερική να μην πας, γιατί θα σε κάνουν πειραματόζω». Ο Κώστας ησύχασε όταν άκουσε αυτό το λόγο του Γέροντα, αλλά ο Γέροντας τον κοίταξε λίγο στα μάτια και του λέει «Σήκω να περπατήσουμε». «Άντε, θα σηκωθείς καμιά φορά», του ξαναλέει ο Γέροντας. «Γέροντα, δεν μπορώ, ούτε θυμάμαι πώς περπατάμε». Τότε τον παίρνει στην αγκαλιά του ο Γέροντας, τον σηκώνει από το καρότσι και άρχισαν να περπατούν μέσα στο κονάκι, ενώ προσεύχονταν με δάκρυα στα μάτια. Έλεγε μετά ο παραλυτικός ότι αισθανόμουν ότι περπατούσα σαν να είχα φτερά και βλέποντας τον εαυτό μου όρθιο συγκινήθηκα και έβαλα τα κλάματα. Αφού περπάτησαν λίγη ώρα και ήταν ενθουσιασμένος ο Κώστας, ο Γέροντας του είπε να ξανακαθίσει το καρότσι και κάθεται και αυτός σε μια καρέκλα δίπλα του. «Άκουσε Κώστα παιδί μου, βλέπεις ότι για τον Θεό δεν είναι δύσκολο να σε κάνει καλά, αλλά δεν είναι το θέλημά Του. Πρέπει να ξέρεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μαζεύονται γύρω σου και σε διακονούν σώζονται με τον τρόπο αυτό, βοηθώντας και βοηθούμενοι. Εσύ γίνεσαι μέσω σωτηρίας των ψυχών τους, αλλά και εσύ θα έχεις καθαρό μισθό από το Θεό στη Βασιλεία Του. Ο Θεός αυτό ζητάει από σένα. Γι' αυτό μη φύγεις ποτέ από την πόλη σου και ο Θεός θα είναι πάντα μαζί σου». Ο Κώστας συγκλονίστηκε, αλλά και ειρήνευσε με αυτά τα λόγια του Γέροντα και έφυγε καθισμένο στο καροτσάκι, αλλά με δύναμη ψυχής μέσα του. Εμείς οι πατέρες που ακούσαμε το γεγονός αυτό, ότι ο παραλυτικός έγινε για λίγο καλά και μετά δέχθηκε την αναπηρία ως άσκηση ψυχής, δοξάσαμε τον Θεό για τα μεγαλεία του. Μια φορά που τον επισκεφθήκαμε μερικοί πατέρες και καθίσαμε στο αρχονταρίκι του, ήταν κάπως πονεμένος και τον ρωτήσαμε «Τι σας συμβαίνει Γέροντα?». Τώρα πριν από λίγο παρουσιάστηκε μπροστά μου σε όραμα μια γυναίκα και ζητούσε βοήθεια. Ήταν η καημένη πολύ άρρωστη. Το πρόσωπό της ήταν αδύνατο και κίτρινο σαν το λεμόνι. Ήταν πολύ πονεμένη. Πολλές φορές μου παρουσιάζονται έτσι άνθρωποι και ζητούν βοήθεια. Μια άλλη φορά μετά την αγρυπνία έπεσα για λίγο να ξεκουραστώ και είδα στον ύπνο με ένα παιδί
και γνώρισα το πρόβλημα που τον απασχολούσε. Ήταν καλή ψυχή, παιδί διαμάντη, αλλά είχε πέσει θύμα και είχε χάσει και τις σπουδές του. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ γιατί το πόνεσα πολύ. Σηκώθηκα να προσευχηθώ. Το πρωί τον περίμενα. Ήρθε πράγματι, με βρήκε, βοηθήθηκε και έφυγε αναπαυμένο. Δόξα σοι ο Θεός. Τόσο πολύ συγκινήθηκα που μόλις γνώρισα το πρόβλημά του έκλαιγα στον ύπνο μου. Έτσι στο αρχονταρίκι που μιλάγαμε πάντα έκλαιγε και έκαιγε ακίμητο καντήλι μπροστά στην εικόνα του νυμφίου Χριστού. Όπως επίσης και μέσα στο εκκλησάκι και έκανε πάντα κεριά για διάφορες περιπτώσεις που προσευχόταν ο γέροντας. Παρότι όμως δεχόταν πολύ κόσμο, ο κόσμος δεν τον αλλίωσε, δεν τον εκοσμίκευσε. Αντίθετα, ο γέροντας με τη χάρη του Θεού μεταμόρφωνε τους ανθρώπους. Τα τελευταία του χρόνια, τον καιρό που έζησε κυρίως στην Παναγούδα, όλη του η ζωή περιστρεφόταν γύρω από δύο άξονες, ο Θεός και οι πονεμένοι άνθρωποι. Ενώ ξεκίνησε ως μοναχός να ζει στην αφάνεια, την οποία και διψούσε, ο Θεός είχε άλλο θέλημα. Και ταλμώ να πω τώρα ότι είναι ένας παγκόσμιος Άγιος. Το όνομά του έχει ξεπεράσει όχι μόνο τα όρια της Ελλάδος, αλλά και αυτής της Ορθοδοξίας. Αυτός ο δοξασμός από τον Θεό έχει ως αντιστάθμισμα ανάλογων πλούτων Θείας Χάριτος. Μιας και ανέφερα ότι τώρα έχει ξεπεράσει τα όρια της Ορθοδοξίας, μπορώ να πω ότι και στη ζωή του αυτό έχει γίνει. Θυμήθηκα μια παρέα φοιτητών Ελλήνων, εισερχόμενοι στο Άγιον Όρος, βρήκαν στο καράβι ένα νεαρό Ιάπωνα, ο οποίος ήθελε και αυτός να πάει στον γέροντα. Μιας και οι ίδιοι είχαν πρόγραμμα να πάνε στον γέροντα, τον πήραν μαζί τους. Έφτασαν στο καλύβι του, χτύπησαν και ο γέροντας τους άνοιξε. Οι φοιτητές επικοινωνούσαν στα αγγλικά με τον Ιάπωνα. Στη συζήτηση ο παππούς στρεφόταν στο Ιαπωνέζο και του μίλαγε προσωπικά για αυτόν αρκετές φορές. Φεύγοντας, θέλησαν οι Έλληνες να μεταφράσουν στα αγγλικά και να πούν στο Ιαπωνέζο τι του είχε πει ο γέροντας. Αλλά αυτός τους είπε από μόνος του τι τους είχε πει ακριβώς ο γέροντας. Τι του είχε πει ακριβώς ο γέροντας. Κατανοούσε στα αγγλικά ό,τι του έλεγε ο γέροντας στα ελληνικά. Αυτό μου το είπαν οι ίδιοι οι φοιτητές που ξαφνιάστηκαν. Από ό,τι ξέρω, τέτοια περιστατικά είχαν συμβεί πολλές φορές. Θυμάμαι όταν διακονούσα στο μοναστήρι σαν αρχοντάρης, πριν έρθει το λεωφορείο στις Καριές, ετοίμαζα τα κεράσματα να είναι έτοιμα, γιατί θα έρχονταν πλήθος ανθρώπων και δεν θα τους προλάβαινα. Όλοι ήσαν βιαστικοί να κατέβουν γρήγορα στο γέροντα για να προλάβουν. Το μονοπάτι στο κουτρουμουσιανό λιβάδι είχε γίνει μια διπλή λωρίδα. Ανέβαιναν και κατέβαιναν κάθε τάξεως και ηλικίας άνθρωποι. Όσοι δεν κατέβαιναν, έσπευδαν με αγωνία ποιος να πρωτοπολάβει να φτάσει στο γέροντα. Σχολιάζαμε πολλές φορές με τον γέροντα αυτή τη σπουδή των ανθρώπων. Μας έλεγε χαρακτηριστικά: «Διαβάζω μέσα στην εκκλησία ψαρτήρι και απ' έξω χτυπούν. Τους λέω, περιμένετε λίγο ένα λεκάλεπτο και αφή φωνάζουν. Ε, πάτερ, σταμάτα την προσευχή. Ο Θεός δεν παρεξηγείται. Κατάλαβες, μέχρι εκεί φτάνουν. Την ώρα που τελειώνετε εσείς τον όρθρο, εγώ έχω τελειώσει και τον εσπερινό. Φως πρωινών Αγίας Δόξης. Αν προλάβω να πάρω αντίδωρο το πρωί, καλά. Μετά ούτε τσάι. Δεν προλαβαίνω τίποτα. Ακόμη και το Πάσχα, τη διακαινήσιμο, είχα κάνει ενάτες και τρίμερα. Μπορείς, δεν μπορείς, πρέπει να μπορείς. Μια μέρα δεν ξέρω τι έγινε και δεν ήρθε κανείς στο καλύβι μου. Ίσως να είχε φουρτούνα η θάλασσα και δεν είχε καράβι. Έζησα τότε μια συναήτικη μέρα όπως τότε στη σπηλιά της Αγίας Επιστήμης. Όταν η θάλασσα έχει φουρτούνα, εγώ έχω μπουνάτσα. Όταν έχει μπουνάτσα, τότε εγώ έχω φουρτούνα. Βέβαια, στο γέροντα έρχονταν μεγάλη ποικιλία ανθρώπων. Άλλοι είχαν πνευματικά ενδιαφέροντα και άλλοι ήσαν άσχετοι. Το ρώτησε κάποτε ένας προσκυνητής που είχε πάει στο καλύβι του: «Καλά, τι κάνεις εσύ εδώ όλο μόναχος, μέρα νύχτα τι κάνεις, πώς περνάς το καιρό σου?» Ήταν άνοιξη και είχαν ανθίσει όλα στην πλαγιά του βουνού που ήταν γεμάτη λουλούδια.
Και του λέει ο γέροντας, τι τραβάω να ξέρεις όλη τη μέρα. Έχω να ποτίσω και να περιποιηθώ όλα αυτά που βλέπεις. Τόσα λουλούδια πού να τα προλάβω. Αλλά και στον ουρανό τη νύχτα δεν βλέπεις κανδύλια επάνω. Εγώ τα ανάβω. Μη ρωτάς αν προλαβαίνω. Δεν είναι απλώς σε τόσα κανδύλια να βάζεις κανδυλίθρες, λάδι και να προσέχεις να μην σβήσουν. Τρέχω μέρα νύχτα και δεν προλαβαίνω. Αν θες χρειάζομαι και βοηθώ. Ο προσκυνητής ο καημένος τάχασε και το κοιτούσε με απορία. Άλλοι πάλι παρέα που είχαν επισκεφθεί το όρος μου έλεγαν όταν ήρθαν την πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, άκουσαν ότι υπάρχει ο πατήρ Παΐσιος και θεωρούσαν ότι είναι ένας μεγάλος μάγος και ήρθαν εκεί για να τον δουν και να τους πει μερικά πράγματα. Τότε ο πατήρ Παΐσιος με τη χάρη του Θεού κατάλαβε το λογισμό τους και έξω από την πόρτα του κελιού του βρήκανε μια ταμπέλα γραμμένη «Ζωολογικός κήπος, η μαϊμού λείπει». Στον κάθε άνθρωπο που ερχόταν συμπεριφερόταν ανάλογα με πολλή διάκριση, άλλοτε χαριεντιζόμενος και άλλοτε επιτιμώντας. Θα σας πω δύο παραδείγματα σύντομα για να καταλάβετε από όσα ο ίδιος τουλάχιστον γνωρίζω, γιατί υπάρχει πληθώρα περιστατικών. Ήμασταν στην αυγή του κελιού του και έρχεται ένα νεαρός ο οποίος είχε πάρα πολλά μακριά μαλλιά. Ήρθε προς το γέροντα, αλλά ο γέροντας σηκώθηκε και τον περίμενε και του λέει «Πού είσαι βρε παιδάκι μου, σε ψάχνω». Ο νεαρός άστησε γιατί ερχόταν πρώτη φορά στο Άγιον Όρος. «Γιατί με ψάχνετε, τι με θέλετε, να βρε παιδάκι μου, θέλω λίγα από τα μαλλιά σου. Περίμενε λίγο να φέρω ένα ψαλίδι. Γέροντα, τι τα θέλετε, τι θα τα κάνετε». Και ο γέροντας με ένα σοβαρό ύφος στην αρχή και στη συνέχεια χαμογελώντας του λέει «Να βρε παιδάκι μου, έχω υποσχεθεί ένα θαύμα σε κάποιον φαλακρό και περιμένει ο καημένος». Πέρα από αυτό το περιστατικό, ο γέροντας σε πολλούς μακριμάλιδες είχε κάνει πολλές κουρές, γιατί παλαιότερα στο Άγιον Όρος απαγορευόταν να εισέρχονται με μακριά μαλλιά. Μάλιστα ένας νεαρός του λέει «Γέροντα, και εσύ έχεις μακριά μαλλιά, γιατί δεν τα κόβεις». «Βρε παιδί, εγώ είμαι αφιερωμένος και έχω μαλλιά». «Εσύ τι είσαι, αφιερωμένος ή αφηρημένος». Ο πατήρ Παΐσιος, σε αυτό ήθελα να προσθέσω, ότι όταν καταλάβανε ότι οι γονείς των παιδιών είχαν πρόβλημα που τα παιδιά τους είχαν μακριά μαλλιά, προσπαθούσε ο ίδιος και τους τάκωφε. Αλλά όπως σας είπα, ο γέροντας έδειχνε και το αυστηρό του πρόσωπο όταν χρειαζόταν. Ήμουν μπροστά και τάχασα όταν είχε έρθει μια παρέα. Κατά τη συνήθειά του άρχισε να τους κερνάει λουκούμι έναν έναν. Φτάνοντας όμως σε έναν της παρέας, παίρνει το λουκούμι από το κουτί, το πετάει κάτω, το πατάει, το σηκώνει μετά και έτσι λιωμένο με χώματα μαζί το προσφέρει στον επισκέπτη. Σάστησε εκείνος και παραξενεμένος ρώτησε το γέροντα «Γέροντα, πώς να το φάω αυτό, έτσι που είναι βρώμικο?» Και έλαβε τότε την απάντηση «Εσύ που δίνεις την νεολαία μας να βλέπει τα βρώμικά σου έργα και την καταστρέφεις». Ο άνθρωπος αυτός ήταν σεναριογράφος και έγραφε άσεμνα περιεχόμενα για ταινίες και έτσι δηλητηρίαζε την νεολαία. Γενικά ο γέροντας ζούσε την αίσθηση ότι στην εποχή μας υπάρχει μεγάλος πνευματικός πόλεμος. Ενώ επιθυμούσε ακόρεστα την ησυχαστική ζωή και την αφάνεια, καθόταν στην Παναγούδα και δεχόταν όλους χωρίς διάκριση. Εκούσια κάνοντας υπακοή στο θέλημα της Παναγίας, η οποία καθώς μαρτυρούν μερικοί πατέρες του είπε «Η δική μου δουλειά είναι να φυλάω το Άγιον Όρος και το κάνω. Έτσι και εσύ να δέχεσαι όλον τον κόσμο ανεξαιρέτως, γιατί έχουν ανάγκη». Είχε τη συνείδηση ότι βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του πολέμου. «Και ποιος δεν περνάει από εδώ», μας έλεγε, «τι μαρξιστές, τι μασόνοι, τι σατανιστές, πόσοι δαιμονισμένοι, πόσοι αναρχικοί, πόσοι πλανεμένοι, και όλοι έρχονται για να τους επισφραγίσω εγώ την πλάνη τους. Πολλοί πνευματικοί τους στέλνουν εδώ χωρίς να τους προβληματίσουν, αλλά για να τους ξεφορτωθούν, για να μην βγάλουν αυτή το φίδι από την τρύπα. Είναι γεμάτο πίκρα το στόμα μου από τον πόνο των ανθρώπων, αλλά μέσα μου νιώθω μεγάλη παρηγοριά. Αν φύγω από εδώ και πάω στην έρημο,
το θεωρώ σαν να φεύγω από την πρώτη γραμμή, σαν να οπισθοχωρώ. Το θεωρώ προδοσία, έτσι το νιώθω. Για ησυχία ξεκίνησα και τώρα παλεύω στην πρώτη γραμμή. Βλέπεις, πολλοί δεν μιλάνε. Χάθηκε ο πόνος από τους ανθρώπους. Δεν πονάνε όλους τους ανθρώπους. Ακόμη πολλοί πνευματικοί σιωπούν. Όλοι δοκιμάζουν να διαλύσουν την Εκκλησία και αυτονόν το μυαλό τους βρίσκεται αλλού, να μην χάσουν το βόλεμά τους. Αν ήθελα εγώ να κάνω αυτό που με ευχαριστεί, ξέρετε πόσο εύκολο ήταν. Σκοπός όμως είναι να κάνω όχι αυτό που βολεύει εμένα, αλλά αυτό που βολεύει τον άλλον. Αν σκεφτόμουν πώς να βολευτώ εγώ, έχω τη δυνατότητα να βολευτώ σε πολλές μεριές. Για να περάσεις όμως στη Βουλή του Θεού, πρέπει να γίνεις βουλευτής του Θεού και όχι βολευτής του εαυτού σου. Μεγάλη ευαισθησία έδειχνε ο γέροντας και για τα εθνικά θέματα. Για αρκετά χρόνια είχε αναρτημένη στο αρχονταρίκι του την προφητεία του Δανιήλ που ανέφερε για τον Έλληνα Μακεδόνα Αλέξανδρο. Όπως επίσης είχε στείλει συγχαριστήρια επιστολή για το βιβλίο του με θέμα την ελληνικότητα της Μακεδονίας στον Υπουργό Νικόλαο Μάρτη. Βέβαια πολλά έχουν υποθεί, πολλά έχουν γραφεί, γιατί όσα έλεγε ο γέροντας με τη χάρη του Θεού για την Ελλάδα, την οποία έλεγε χαρακτηριστικά την αγαπάει τόσο ο Θεός, μέχρι που να σκανδαλίζονται τα άλλα έθνη. Από τα πολλά που μας έλεγε περιστατικά για τα εθνικά θέματα, θα σας αναφέρω ένα και με αυτό θα κλείσω για αρκετά, γιατί σας κούρασα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν περίπου το 1992 με τα γεγονότα στη Σερβία και ειδικά στη Βοσνία. Οι Ευρωπαίοι μας έλεγε, τώρα θα κάνουν το χατήρι στην Τουρκία και θα αφήσουν να γίνει μουσουλμανικό κράτος στην καρδιά της Ευρώπης. Θα έρθει όμως η ώρα που θα ξεσηκωθούν οι Κούρδοι και οι Αρμένοι και έτσι θα πούν οι Ευρωπαίοι στην Τουρκία. Εμείς σου κάναμε το χατήρι στη Βοσνία. Πρέπει τώρα και εσύ κατά τον ίδιο τρόπο να κάνουν οι Κούρδοι και οι Αρμένοι κράτος. Έτσι λοιπόν ευγενικά με τον Μπαμπάκι θα την κομματιάσουν την Τουρκία. Και μας τόνισε πολλές φορές ότι ο Άγιος Αρσένιος στα Φάρασα έλεγε στους πιστούς ότι θα χάσουν την πατρίδα αλλά θα την ξαναπάρουν. Θα ήθελα να κλείσω αυτή την αναφορά μου στο πρόσωπο του μακαριστού γέροντος Παϊσίου, τονίζοντας την υπερβολική του αγάπη στην Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία με τη σειρά της είχε αξιώσει τον γέροντα με επαναλημμένες εμφανίσεις της. Πάντοτε μας προέτρεπε να προσευχόμαστε στην Παναγία μας, της οποίας όπως έλεγε έχουν λιώσει τα γόνατα για να πρεσβεύει στον Υιό της υπερημών. Μας έλεγε ότι όταν λέμε τους χαιρετισμούς και τους κανόνες του Θεοτοκατορίου και την παράκλησή της, πολύ χαίρεται για την αγάπη των παιδιών της, γιατί τότε μπορεί να τα βοηθά πιο άνετα. Αλλά όταν συνέχεια λένε μερικοί «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς», είναι σαν να την τραβάμε από τον φουστάνι μέχρι να μας κάνει τα θελήματά μας. Στο ορολόγιο, το βιβλίο των ακολουθιών που είχε στην εκκλησία του, υπάρχει μια σημείωση του γέροντα στις 21 Φεβρουαρίου. Η Παναγία, 10:30 πριν τα μεσάνυχτα, άστρα φτεολόλευχη. Ήταν το 1985 σε μια από τις πολλές επισκέψεις της και την είχε σημειώσει κρυπτογραφικά ο γέροντας και τόνιζε πάντοτε ότι στη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου πλησιάζει πολύ η εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Εμείς πάλι όλοι οι αγιορείτες, όλος ο ευλαβής κόσμος, ευχαριστούμε την Παναγία μας για το δώρο αυτό που μας έδωσε στις μέρες μας, τον μακαριστό Πατέρα Παΐσιο, γιατί στο πρόσωπό του νιώσαμε και γευθήκαμε την παρηγοριά και την Αγία Σκέπη της προς όλον τον πιστό λαό. Τώρα 15 χρόνια μετά την οσία και μαρτυρική κοιμησή του, δίπλα στο θρόνο του Κυρίου μας, πρεσβεύει με περισσή δύναμη υπερημών. Αυτό το φανερώνει ο τάφος του που είχε γίνει πηγή αμάτων. Αυτό το φανερώνει η εξάπλωση του ονοματός του πέραν των ορίων της Ορθοδοξίας. Περισσότερες χιλιάδες του κόσμου τον γνώρισαν μετά την κοιμησή του και άλλαξε η ζωή τους. Είναι ένας Άγιος που αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων.
αυτές τις καρδιές που τις ταλαιπωρεί η άνεση του πολιτισμού και τις υποδηλώνει η ελευθερία της αμαρτίας στις μέρες μας. Ο μακαριστός γέροντας μας άφησε κληρονομιά τα λόγια του, τις προσευχές του και τον πόνο του για το σύγχρονο άνθρωπο. Ας πάρουμε αυτά τα όπλα για να σταθούμε όρθιοι και να αγωνιζόμαστε μέσα στην καθημερινότητά μας ο καθένας στο πόστο του. Να αγωνιζόμαστε να πλησιάζουμε τον Χριστό και να μένουμε μαζί του σταθερά λέγοντας «Κύριε, πού να πάμε, εσύ μόνον έχεις ρήματα ζωής αιωνίου». Αμήν. Αν δεν σας κούρασα λίγο, τώρα μου ήρθε στη μνήμη μου 2-3 περιστατικά και μάλιστα επειδή βρισκόμαστε στο ναό του Αγίου Νικολάου, όταν ο πατήρ Παΐζιος ετοίμαζε να γράψει το βιβλίο «Αγιορείτες και Αγιορείτικα», μερικά περιστατικά έτσι από τη ζωή των Αγίων Πατέρων, μας είπε και ένα περιστατικό που έγινε γύρω στο 1940 και έχει σχέση με τον Άγιο Νικόλαο και θα ήθελα να σας το μεταφέρω, έτσι απλά όπως μας το έλεγε. Ήταν ένας μοναχός στην περιοχή της Καψάλας, κάτω από τις Καριές, ο οποίος ήταν απλός και ταπεινός και είχε πολύ ταπεινό λογισμό. Το εκκλησάκι του στο κελί του ήταν προς τιμήν του Αγίου Νικολάου. Αυτός λοιπόν, πτωχός όπως ήταν, εργαζόταν κάθε μέρα για να εξοικονομήσει τα προστοζήν. Πήγαινε σε άλλα κελιά και εργαζόταν. Μια μέρα επέστρεψε στο κελί του και πήγε τα λιγοστά πράγματα που είχε, δεν βρήκε τίποτα. Κατάλαβε ότι μπήκαν κλέφτες και τον έκλεψαν. Κάποιοι εργάτες από την Ιερισσό, από το Άγιον Όρος κοντά, είχαν φορτώσει τα λιγοστά πράγματά του στα μουλάρια και τα πήραν για να φύγουν. Όταν ήρθε ο μοναχός και είδε στο κελί του ότι λείπουν τα πράγματα, πήγε στην εκκλησία, στην εικόνα του Αγίου Νικολάου. Πήρε τον Άγιο Νικόλαο από το τέμπλο και με απλότητα τον κρέμασε στην ελιά έξω από το κελί του. Και του λέγει: «Γέρο, αν δεν μου φέρεις τα πράγματα στην εκκλησία δεν μπαίνεις. Εγώ δουλεύω για σένα, σου ανάβω το καντήλι και εσύ δεν μπόρεσες να μου φυλάξεις το σπίτι». Εκείνη τη στιγμή ακινητοποιήθηκαν τα ζώα στα σύνορα του Αγίου Όρους, όπως τα έβγαζαν οι εργάτες έξω, και γύρισαν πίσω στο κελί και ήρθαν στο κελί του και ξεφόρτωσε τα πράγματα και του είπε: «Τώρα έμπα στην εκκλησία», τον έβαλε πάλι στο τέμπλο και από εδώ και πέρα να προσέχεις. Έτσι, με απλό τρόπο. Ακόμη θυμήθηκα όταν ήμουν μαθητής στην Αθωνιάδα το 1983, τους πρώτους 2 μήνες εγώ ήθελα να γίνω μοναχός. Είχα λογισμού στο σχολείο, λέω τώρα τι να κάνω, εγώ ήρθα για μοναχός, τι να κάνω εδώ στο σχολείο, ήθελα να φύγω. Πήγα ένα πρωί στο γέροντα, Σάββατο πρωί, ήταν αρχές Νοεμβρίου. Πήγα στο κελί του, χτύπησα την πόρτα, πριν του πω τίποτα, μου λέει: «Ήρθες να με ρωτήσεις ή να μου αναγγείλεις αυτό που έχεις αποφασίσει?» Λέω: «Γέροντα, τώρα δεν θα σας πω τίποτα, να μου πείτε εσείς τι να κάνω». Τότε απλά έτσι και με χαριέστατο τρόπο με ρώτησε: «Στο σχολείο που είσαι έχετε ψυχείο?» Λέω: «Γέροντα, ψυχείο έχουμε». «Κατάψυξη έχει?» Λέω: «Αφού έχει ψυχείο θα έχει και κατάψυξη. Πάρε αυτούς τους λογισμούς που έχεις να αφήσεις στο σχολείο σου, βάλ τους στην κατάψυξη της Αθωνιάδος και αφού παγώσουν καλά καλά, τότε και τελειώσεις και την τρίτη λυκείου, φέρ τους να τους ξεπαγώσουμε και να δούμε τι θα κάνεις». Πάντοτε στο μοναστήριο όταν ήμασταν, πολλοί πατέρες πηγαίναμε όταν είχαμε λογισμούς για κάτι, πριν του πούμε μας έλεγε γιατί πήγαμε, παίρναμε την ευχή του και φεύγαμε. Δεν χρειαζόταν καν να κάνουμε συζήτηση μαζί του, μας απαντούσε ο ίδιος. Κάποτε ήρθε ένα παιδί από τη Λάρισα, του οποίου η μητέρα είχε στείλει ένα γράμμα στο γέροντα και τον παρακαλούσε να κάνει προσευχή για τον άντρα της και τα 2 παιδιά της. Κάποτε επισκέφθηκε αυτό το παιδί το γέροντα μετά από χρόνια, ήρθε στο κελί του, με το που τον είδε του λέει: «Ο γέροντας καλός το σωτήρι». Λέει: «Γέροντα, σε μένα μιλάτε?» Λέει: «Ναι, σωτήρι, δεν σε λένε?» Λέει: «Γέροντα, ναι, αλλά εγώ έρχομαι», λέει, «πρώτη φορά». «Βρε παλικάρι», λέει, «σε είδα στην τηλεόραση». Λέει: «Γέροντα, στην τηλεόραση εγώ δεν βγήκα ποτέ». «Κοίταξε», λέει, «βρε παλικάρι, εγώ σε είδα», λέει. Λέει: «Γέροντα, αφού δεν έχετε ρεύμα, τηλεόραση δεν έχετε εδώ. Έχω», λέει, «μια πότε πιάνει, πότε δεν πιάνει. Σένα», λέει, «σε είδα όμως». Τι είχε γίνει? Πριν από χρόνια είχε στείλει η μητέρα του γράμμα και μέσα από την προσευχή που είχε κάνει γνώριζε τον άνθρωπο και τον ήξερε. Κάποτε μετά την κοιμησή του 2 χρόνια ήρθε μια παρέα Κυπρίων στο Άγιον Όρος για να προσκυνήσουν.
Πήγαν και στο κελί του πατρός Παϊσίου. Ο ένας είχε τη γυναίκα του με καρκίνο, σοβαρά άρρωστη. Οι γιατροί είχαν πει, είχαν δώσει 3 μήνες ζωή. Αυτός ο καημένος, αφού πήγε εκεί στην αυλή του γέροντα, προσκύνησε το κλεισάκι του, έξω από την αυλή σκέφτηκε να πάρει 2 πετραδάκια για ευλογία, να τα πάει στην Κύπρο, γιατί σκέφτηκε ότι εδώ πατούσε ο γέροντας, έχει ευλογία ο τόπος, γίναν τόσα θαύματα. Λέει, ας πάρω 2 πετραδάκια να σταυρώσω τη γυναίκα μου. Όντως πήρε αυτά τα πετραδάκια, σταύρωσε τη γυναίκα του και από εκείνη τη στιγμή τα πετραδάκια ευωδιάζουν και η γυναίκα του έγινε καλά, 2 χρόνια μετά την κοίμησή του. Ένα γνωστό μου ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη που δεν έκαναν παιδιά, πήγαν στον τάφο του στη Σουρωτή και με απλότητα γράψανε στο χώμα επάνω, γέροντα σε παρακαλούμε, δώσ' μας και εμάς ένα παιδάκι, έτσι με απλό τρόπο. Και σε λίγες μέρες η σύζυγος έμεινε έγκυος. Και όχι μόνο έμεινε έγκυος, όταν ξαναπήγαν το παιδάκι στον τάφο του, απλά η γυναίκα σκέφτηκε, βρε γέροντα, εσύ μας έδωσε ένα παιδάκι, δώσ' του να έχει και μια παρέα. Και ξανά έμεινε έγκυος και έχει 2 παιδάκια που οι γιατροί τους είχαν αποκλείσει. Πολλές φορές εκεί στο κελί του και στην περιοχή γύρω από το κελί του αλλά και στον τάφο του, πολλοί επισκέπτες και πολλοί προσκυνητές συναντούν πολλές ευωδίες. Στο δε τάφο του πολλοί άνθρωποι τον βλέπουν. Τον βλέπουν όπως ήταν εν ζωή. Να τους χαμογελάει και να χάνεται από μπροστά τους. Και το μαρτυρούν πολλοί άνθρωποι. Ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης, ο οποίος εξομολογείται σε μένα και αυτός μου καταθέτει και ίσως κάποιοι από εδώ το ξέρουν το παιδί, αυτός έτρεχε με τη μηχανή του στη Θεσσαλονίκη και έφυγε από το μηχανάκι, τράκαρε και χτύπησε σε ένα πεζοδρόμιο και αυτό το κομμάτι του κεφαλιού του εδώ δεν υπάρχει, είναι πλαστικό σε αυτό το σημείο. Αυτό το παιδί δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία, τίποτα. Όταν τον έβαλαν στην εντατική και ήταν 1 μήνα σε αφασία, οι γονείς του πήγαιναν κάθε μέρα στον τάφο του πατός Παϊσίου και με κλάματα παρακαλούσαν και έλεγαν, γέροντα, σε παρακαλούμε, βόηθα το παιδί μας, βόηθα το παιδί μας. Το παιδί όταν οι γιατροί μετά από 1 μήνα στην εντατική που ήταν σε αφασία άρχισαν να του βγάζουν τα καλώδια σιγά σιγά να δουν πώς θα είναι, άρχισε όταν ξύπνησε να ψάχνει τον πατέρα Παϊσίου. Και να ζητάει στους γιατρούς και να λέει, πού είναι ο πατήρ Παΐσιος, πού είναι ο πατήρ Παΐσιος. Είπαν οι γιατροί ότι μάλλον θα έχει παραστήσεις. Το είπαν στους γονείς του και ο ίδιος όταν συνήλθε καλά τους λέει, αισθανόμουν ότι ήμουν για καιρό σε ένα δωμάτιο που ήταν άσπρο το δωμάτιο και καθόμουν σε ένα κρεβάτι ξαπλωμένος και στα πόδια του κρεβατιού μου ήταν ο πατήρ Παΐσιος. Και στην πόρτα του δωματίου ήταν κάποιοι άνθρωποι μαύροι, ψηλοί λέει, οι οποίοι προσπαθούσαν και μάλλον με τον πατέρα Παΐσιο να με πάρουν από το δωμάτιο. Και τους έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, όχι, το παιδί αυτό είναι δικό μου και θα μείνει εδώ. Και είναι καλά το παιδί τώρα και δοξάζει το Θεό, έτσι και το γέροντα Παΐσιο. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την ανοχή σας. Νομίζω πως όλοι μας έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει για τον γέροντα Παΐσιο και προς την συνείδηση όλων μας αυτός ο ασκητής της Παναγούδας είναι στη συνείδηση όλων μας πραγματικά Άγιος. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Δαβίδ ο οποίος έκανε τόσο κόπο για να έρθει σήμερα να είναι να βρίσκεται στην Πάτρα, να βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας και να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερα για την μορφή και για την ζωή του Αγίου, θα λέγουμε, πατρός Παϊσίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ διότι έκανε μεγάλο κόπο και θα παρακαλέσουμε τον πατέρα Σιμεών, τον εκπρόσωπο σεβασμιωτά του, να ανέβει στο βήμα και να μιλήσει την σημερινή ομιλία. Μετά από το χαιρετισμό του πρωτοσυγγέλου, για 10 λεπτά, όπως είπαμε στην αρχή, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την μορφή του γέροντος και να ακούσουμε τη φωνή του, να τον ακούσουμε να ψέλνει.
Σεβαστέ και αγαπητέ Πάτερ Δαβίδ, Ανσιολογιότητε προϊστάμενε του Ναού, Αγία Καθηγουμένε, Σεβασμιότητε Σεβαστοί Πατέρες και αγαπητοί, αδελφοί μου, αγαπητοί εν Χριστώ, έχω την τιμή και τη χαρά να μεταφέρω τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας σε αυτή την ωραία σύναξη που είχε τόσο πάθος πνευματικό και επίσης να μεταφέρω την ικανοποίησή του που αισθάνεται πάντοτε σαν πνευματικός πατέρας και υπεύθυνος απέναντι του Θεού όταν βλέπει την ανταπόκριση του κλήρου και του λαού στις προσπάθειες που κάνουν, τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν οι υπεύθυνοι των ναών και γενικότερα εκείνοι που είναι υπεύθυνοι των πνευματικών κινήσεων της πόλεως μας και επίσης τα συγχαρητήρια προς όλους σας γιατί με την παρουσία σας στηρίζετε και δυναμώνετε αυτές τις προσπάθειες αλλά όχι τόσο μόνο γι' αυτό, όσο κυρίως, γιατί με την παρουσία σας δηλώνετε και δηλώνουμε ότι έχουμε δίψα πνευματικά ενδιαφέροντα, τα οποία είναι ενδεικτικά της καταστάσεως που, της πνευματικής που βρίσκεται ο λόγος των πατρών. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον πατέρα Δαβίδ. Χαιρόμαστε που τον βλέπω ανάμεσά μας. Τον γνωρίζαμε από μικρόν. Ανέβαινε εκτός των άλλων ναών και στο μοναστήρι της Παναγίας της Γεωργομητήσης. Κατέθεται εκεί από μικρός τον πόθο του και για τον Θεό και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα και το ζήλο του. Είχε από μικρός την ωραία συνήθεια να μετανοεί, να εξομολογείται. Είχε από μικρός την ωραία επιθυμία να συμβουλεύεται και να αναζητεί λύσεις στα πνευματικά του ζητήματα. Είχε από μικρός την προσήμεια, την καλοσύνη, την ευγένεια. Είχε από μικρός το χάρισμα να ελκύει την συμπάθεια των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφεται, πάντοτε σεβόμενος τους πάντας και καθώς περνάνε τα χρόνια και έφυγε γρήγορα για να ικανοποιήσει αυτούς τους πόθους του στο περιβόλι της Παναγίας, ανδρώθηκε και πνευματικά και τώρα πλέον τον καμαρώνουμε γιατί με τις περιποιήσεις που κάνει στο Άγιον Όρος του Παρασκευητάς, δείχνει την υπομονή του εν Χριστώ, δείχνει το ενδιαφέρον του για τους συνανθρώπους που έρχονται πάνω, πηγαίνουν πάνω στο Αγιόλυμα Όρος, διψασμένοι για να ξεδιψάσουν, γιατί βρίσκεται στην όρημη κατάσταση ώστε να μπορεί να μας γίνεται πλέον διδάσκαλος, όχι με τον λόγο μόνο πλέον, αλλά κυρίως και με το παράδειγμα του και διατηρεί ακόμα την απλότητά του, την προσημιά του, την καλοσύνη του. Το ευχόμαστε μέχρι τέλους της ζωής, όλο περισσότερο να προκόβει στις αρετές αυτές της πίστεως, της αγάπης και θα τον ευχαριστήσουμε γιατί η θέληση να κάνει στην πατρίδα του, την κοσμική πατρίδα, αυτήν την διδαχή για τον πολυσέβαστο και μεγάλο πνευματικό άνδρα της εποχής μας που είχε το προνόμιο να βρίσκεται κοντά του τον πατέρα Παΐσιο ο οποίος δεν διακρίθη μεν ούτε για τις θεολογικές του σπουδές ούτε για τα κηρύγματά του στον κόσμο ούτε στον τομέα της κατηχήσεως, ούτε καν στο τομέα της ιερατικής ζωής. Δεν ήταν ποιμένας υπό την ειδική έννοια
δεν ήταν πνευματικός υπό την ειδική έννοια και όμως η χάρη του Θεού τον ανέδειξε επιμένα όχι 10 και 100 ανθρώπων αλλά πλήστον αναριθμίστων ανθρώπων έγινε όλος έλξιος για να ανεβαίνουν πάνω στο Άγιον Όρος πάρα πολλοί άνθρωποι και να κατέρχονται από εκεί αλλοιωμένοι εν Χριστώ και μεταμορφωμένοι. Δεν πήγαιναν μόνο οι πονεμένοι άνθρωποι να τον συναντήσουν, δεν πήγαιναν μόνο άνθρωποι απαίδευτοι αλλά και αφουμένοι, αλλά και κληρικοί, αλλά και αρχιερείς. Αυτός, ο οποίος ήταν ένας απλός μοναχός, ήταν όμως ο άνθρωπος του Θεού και δι' αυτού ήθελε να μιλεί ο Θεός. Αυτός, ο οποίος δεν σπούδασε θεολογικές σχολές ούτε στην Ιμέδαβη ούτε στην Ελλαδαβή, ήταν θεοδίδακτος. Αυτός, ο οποίος δεν ασχολήθηκε με δραστηριότητα μέσα στον κόσμο, ήρθε τον κόσμο σε αυτόν και έτσι μπορούσε να γίνει πάρα πολύ ωφέλιμος στην κοινωνία μας. Αξιοσημείωτο και τελειώνω το γεγονός ότι μάλλον ότι το άνθρωπος που ανέκαθεν είχε αγαπήσει την προσευχή διέθετε ώρες πολλές προκειμένου να εκτελεί το έργο της αγάπης συμβουλεύοντας και ερχόμενος σε επικοινωνία μαζί τους. Ήθε όπως είπε και ο πατήρ Θεοδόσιος και ο ομιλητής και όλοι μας να έχουμε την ευχή του, την ευλογία του και όπως τότε δεν εγκατέλειπε τον κόσμο, όπως τότε ήταν πρεσβευτής για πάρα πολλούς ανθρώπους και οι πρεσβείες του, οι προσευχές του έγιναν ακουστές από τον Θεό, έτσι τον παρακαλούμε να συνεχίσει να προσεύχεται για μας ενώπιον του Θεού, ώστε να μην πάψει παρά την κρίση της εποχής μας, ο Θεός να στέλνει άφθονα την ευλογία Του για να κατησχύσει τελικά το καλό έναντι του κακού και η πίστη έναντι της απιστίας. Ευχαριστώ. Να σβήσουν τα φώτα τελείως.
Στο δεύτερο